Νιώθεις συγκίνηση. Πάρα πολύ. Που είναι και φρύδια. Και γελάμε, περίμενε, γιατί η κυρία Βάλια τώρα μας είπε πρέπει να ξαναφτούμε. Να κάνουμε ρε παιδιά ένα πιο ολοκληρωμένο, ναι. Α, κουκλάκι. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι όπως σας είχα πει, γιατί τους έχω προετοιμάσει. Α. Δεν μ' αρέσει. Είμαι. Ghostbusters. Μια χαρά εσύ. Θα σε κάνω θεά τώρα. Αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε. Είναι το πριν και το μετά. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να πούμε, ότι θα κάνουμε ένα μακιγιάζ πιο γιορτινό. Τώρα δηλαδή έτσι, θα γίνεται έτσι. Λοιπόν, απλά δεν θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ έντονο. Το ματάκι απλά θα είναι λίγο πιο έτσι χαλαρό. Και θα κάνουμε και ένα πιο έντονο κραγιόν. Τώρα αυτό βέβαια μπορείτε να τα αλλάξετε. Μπορείτε να μην βάλετε κόκκινο, μπορείτε να βάλετε μπορντό, μπορείτε να βάλετε μοβ. Μπορούμε να βάλουμε και νουτ. Μπορείτε να βάλουμε και νουτ. Με... πιο χαλαρό, πιο μπόνιμο. Άλλωστε το κόκκινο, το σωστό πήγαινε σε όλες. Έτσι. Το σωστό το κόκκινο από σωστούς ανθρώπους. Όχι από μη σωστούς ανθρώπους. Σε αυτού που θα ήθελα να τονίσω. Εντάξει, άλλο να βάλουμε τον εαυτό μας και άλλο να είμαστε επαγγελματίες. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν δεν ασχοληθείς. Μπράβο, σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας δεν έχει γεννηθεί. Σωστό. Το να ξέρει κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα, αν ασχοληθείς με οτιδήποτε μπορεί και να πιάσει. Και το χεράκι σου. Εντάξει, το προσπαθείς όμως. Αν μετά το προσπαθείς, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ κάνει μόνο μου μία υπέροχη βάση. Ναι. Ναι, αυτό το νεκρού του νεκρού. Και τώρα θα μας κάνει ανθρώπου σήμερα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το τη ΣΜΑΚ αυτό εδώ. Ας ψεκάζουμε δηλαδή κορίτσια. Ναι, το νεράκι. Και μετά προχωρούμε στην κρέμα, ένα σέρουμ βασικά, ενυδατικό. Και πάμε. Σε ένα απλό make-up, ένα αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ, της L'Oréal το Infallible 24 ώρες ματ. Βέβαια τώρα η απόχρωσή του αυτό είναι το 30 χάνει, δεν ξέρω κατά πόσο. Εμένα μου αρέσει το make-up μου είναι πιο. Υπάρχουν γυναίκες όπως εγώ που με τρελή που μου αρέσει να είναι σκούρο το make-up. Απλά εγώ δεν μπορώ να το αγοράσω γιατί άμα δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς, να το απλώσεις. Σε. Scary face. Με το Beauty Blender. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το προϊόν. Πάμε τώρα στο concealer, σας το έχω ξαναδείξει αυτό, είναι το Maybelline 24 ώρες Super Stay, όχι Super, ναι, πάμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο έχει έτσι γωνία και με το πολύ αγαπημένο χούλα, βέβαια τώρα αυτό είναι το μικρούτσικο, θα κάνουμε τα κοψίματα.
highlighter, βάζουμε λίγη ποσότητα, γιατί αυτή η συγκεκριμένη, άμα βάλεις πολύ ποσότητα, βγαίνει πάρα πολύ φωτεινή. Οπότε δεν θέλουμε, θέλουμε πολύ λίγη ποσότητα. Ίσα-ίσα για να σετάρουμε το... Κάνουμε δηλαδή αυτό που λέμε το baking, που λένε όλες οι διάσημες, ναι, κάπως έτσι. Το baking απλά το αφήνεις κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν θα το αφήσουμε. Σκιών, η οποία είναι πάλι από MAC. Καλά πάμε. Θα τα αφήσουμε στο βίντεο. Από την παλέτα της Too Faced, την Sweet Peach, το χρώμα Pure. Αυτό. Με λίγο από το Nectar, το συγκεκριμένο εδώ χρώμα. Αυτό εδώ, το κάνω καλά, χρυσίζει λίγο. Λοιπόν, το οποίο μπαίνει λίγο επάνω από την κόνχη για να δώσει λίγο φως. Μάλιστα. Έχει βάλει εδώ φως. Αυτό πολύ. Και επειδή δεν θέλουμε να βάλουμε μολύβι από κάτω και το κάνουμε πολύ, γιατί επειδή έχεις μικρά ματάκια, θέλουμε εσένα να σου ανοίξει το βλέμμα. Ναι, ναι. Οπότε δεν βάζουμε κάτι σε μολύβι σκούρο. Παίρνουμε πάλι την ίδια σκιά από την πιουρέ, αυτή που βάλαμε και πάνω δηλαδή, με ένα πολύ λεπτό πινελάκι το οποίο κάνει γωνία, το οποίο αυτό το χρησιμοποιείτε και για να κάνετε και φρύδια, να απλώσετε το eyeliner. Είναι κρυολάν το K7, οπότε βάζουμε λίγη ποσότητα και... Βάζουμε τώρα το μολύβι, το οποίο είναι ένα eyeliner από τη Wet n Wild, είναι αυτό εδώ, το black χρώμα, το τέτοιο του... Τώρα θα μας δείξει πώς μπαίνει σωστά, γιατί... Πού το, να το. Δεν έχω βάλει ποτέ. Το πινελάκι του είναι αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλουμε στο κέντρο του βλεφάρου, κλείς τα ματάκια λίγο, εδώ, μπορούμε να δώσουμε μια λάμψη. Ναι. Δηλαδή βάζοντας λίγο από αυτή εδώ την σκιά, τη Lucius, αυτή εδώ, που έχει λίγο σημεράκι μέσα. Λίγο όμως, όχι πολλά πράγματα. Έτσι λίγο, ίσως να δώσει λίγο φως. Και βάζουμε και λίγο από την Nectar. Αυτή τη εδώ που βάλαμε στο βλέφαρο επάνω. Κόκαλι, ναι. Να το κάνουμε λίγο πιο γιορτινό, ας το πούμε. Για να δώσει λίγο περισσότερο φως. Πάμε λίγο και στο άλλο. Τα μποναριστές κινήσεις. Και εδώ. Και με το πινέλο πάλι το blending brush. Κλείνω, ε. Έτσι. Ανακατεύουμε τα χρώματα όλα μαζί.
Στην ουσία όχι όλα τα χρώματα, απλά για να μην έχει διαφορά. Βλέπετε, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Απλά έχει δώσει έτσι μια φωτεινότητα. Από Benefit είναι αυτή η Roller Lash η αγαπημένη, αλλά για μένα πλέον, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Συμφωνώ απόλυτα. Αγαπημένη πλέον έχει γίνει η The Real. Γιατί παιδιά έχει ένα βουρτσάκι. Πολύ ωραίο. Μαζεύει. Και δεν χρειάζεται να βάλεις ψεύτικη βλεφαρίδα. Δηλαδή είναι αυτή που φοράω εγώ τώρα. Ναι. Πιάνει τη βλεφαρίδα από τη ρίζα, ρε παιδί μου. Και είναι και αυτό το βουρτσάκι που έχει το. Σιλικόνη. Και το φουντωτό το βουρτσάκι που έχει εδώ στην άκρη. Ναι. Ξεχωρίζει τη βλεφαρίδα. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στο ρουζάκι, είναι από τη MAC, την εταιρεία, πάλι, και είναι η απόχρωση Warm Soul, Mineralized Blush. Το έχω πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο, οπότε με το πινέλο της Criolan το... Με ένα πινέλο βεντάλια. Αυτό εδώ. Βέβαια μπορείτε να πάρετε και πιο μικρό, υπάρχει και πιο μικρό. Λοιπόν, και τη MAC από την εταιρεία, από την σειρά, συγγνώμη, πάλι Mineralize Skin Finish Soft and Gentle. Αυτό εδώ. Γι' αυτό έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Ναι, είναι πολύ ωραίο το highlighter το συγκεκριμένο. Βάζουμε. Το highlighter που πρέπει να μπαίνει να μας δείξεις. Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, μπαίνει σε αυτά εδώ τα σημεία, στα κόκαλα δηλαδή. Ναι. Εδώ, σε αυτό το σημείο πάνω από το 3D για να δώσει φως. Ναι. Λίγο στη μητούλα. Ναι. Και λίγο σε αυτά εδώ τα σημεία. Α, γιατί βλέπω φως. Κάτι άλλο που γυαλίζουν. Όχι, είναι υπερβολικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι βάζουν πάρα πολύ ποσότητα. Δεν θέλει τόσο πολύ ποσότητα. Θέλει λίγο. Βάζουμε εδώ, γιατί το κονσίλιο το βάλαμε και εδώ. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία η Ελλάδα, γιατί φαίνεται πολύ ωραία τώρα. Δίνει μία ότι είσαι υγιής, δεν είσαι φάντασμα, δεν είσαι μάσκα. Λοιπόν, φύγαμε και από αυτά και πάμε στο κραγιονάκι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κραγιόν από Golden Rose, matte, κόκκινο, στην περίπτωση θα βάλουμε. Και ένα μολύβι της Elle Due, αυτό είχα τώρα εγώ, κόκκινο και αυτό, στην απόχρωση έχει ξεβάψει, δεν βλέπω. Κόκκινο, κερασί είναι κάπως έτσι. Κόκκινο είναι. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι. Αυτό μπαίνει και μόνο του να το θέσω. Ναι, εντάξει. Yeah. Λοιπόν, οπότε, πάμε σε αυτό το σημείο εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, το μακιγιάζ της Νίκης μας. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε. Από τα χεράκια της Βάλιας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βάλια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα δείτε και άλλα βιντεάκια από εμάς. Οπωσδήποτε. Τώρα πλέον έχουμε δέσει σαν ομάδα. Ναι.
Αυτά. Αυτά. Εγγραφή στο κανάλι Valia Beauty Tips. Και εγγραφή στο κανάλι Νίκη Καβαδία. Θα παίξει και στα δύο κανάλια το βιντεάκι αυτό. Άμα σας άρεσε, κάντε μας like. Και να μας ακολουθήσετε Snapchat, Instagram και Facebook. Για να δείτε τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Στη συνέχεια θα τρέξουν. Βεβαίως. Και από τις δύο. Οπότε, φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Τέλεια. Γεια. Γεια σας. Γεια. Καλύτερα την αυτή.